Σε ένα βαθιά συγκινητικό μήνυμα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η διάσημη Καναδή τραγουδίστρια Celine Dion αποκάλυψε σήμερα πως πάσχει από μια εξαιρετικά σπάνια ανίατη ασθένεια. Η 54χρονη καλλιτέχνη, εμφανώς συγκινημένη, φορώντας μαύρα, απευθύνθηκε στους θαυμαστές της, αποκαλύπτοντας τις δυσκολίες και τον πόνο που της προκαλεί η ασθένεια αυτή, ακυρώνοντας παράλληλα ολόκληρη την ευρωπαϊκή της περιοδία που το καλοκαίρι θα την έφερνε και στην Ελλάδα. As you know, I've always been an open book. And I wasn't ready to say anything before. But I'm ready now. Η διάσημη Καναδή τραγουδίστρια Celine Dion μέσα από τον λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενημέρωσε τους θαυμαστές της για την περιπέτεια της υγείας της. Ντυμένη στα μαύρα, δυσκολεύεται να συγκρατήσει τη συγκίνησή της. Recently, I've been diagnosed with a very rare neurological disorder called the stiff person syndrome, which affects something like 1 in a million people. Το σπάνιο νευρολογικό σύνδρομο προκαλεί σπασμού σε ολόκληρο το σώμα των ασθενών που προσβάλλει, πολλές φορές κάνοντας ακόμη και τις πιο απλές κινήσεις αδύνατες και τους πόνους ανυπόφορους. Σε τελικό στάδιο, μετατρέπει τους ασθενείς σε ανθρώπινα αγάλματα. Unfortunately, these spasms affect every aspect of my daily life, sometimes causing difficulties when I walk and not allowing me to use my vocal cords. Η σπάνια πάθηση της Celine Dion δεν έχει θεραπεία. Υπάρχουν σκευάσματα που επιβραδύνουν τα συμπτώματα της νόσου και η 54χρονη Καναδή τραγουδίστρια ανακοίνωσε πως ακολουθεί μια συγκεκριμένη αγωγή προκειμένου να επιστρέψει στις συναυλίες το 2024. Η ευρωπαϊκή περιοδία της Celine Dion, που θα ξεκινούσε τον Φεβρουάριο, ακυρώθηκε μετά την ανακοίνωσή της. Στη χώρα μας είχε προγραμματιστεί να τραγουδήσει τον ερχόμενο Ιούνιο στο Ολυμπιακό Στάδιο.